Οι αναφορές για εξωγήνους και για άγνωστα αντικείμενα στους ουρανούς φαίνεται να επιβεβαιώνονται μετά από 80 χρόνια με μαρτυρίες πολιτών και κυβερνήσεων. Το κεφάλαιο «Εάν είμαστε μόνοι στο σύμπαν» άνοιξε μετά από δίωρη ακρόαση χθες στο Κογκρέσο, η οποία και έγινε με σκοπό να ασκηθούν πιέσεις στο Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών για να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τα πολυάριθμα μυστηριώδη εναέρια αντικείμενα που παρατηρούνται και καταγράφονται από στρατιωτικούς. Σύμφωνα με στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας, από το 2004 έως το 2020 καταγράφηκαν στους ουρανούς 144 περίεργες θεάσεις, αριθμός που τα τελευταία δύο χρόνια έχει πολλαπλασιαστεί, κάνοντας αναφορές για 366 θεάσεις. Οι μάρτυρες που κλήθηκαν να καταθέσουν στο Αμερικανικό Κογκρέσο αναφέρθηκαν στα άγνωστα τύπου ανώμαλα φαινόμενα, τα λεγόμενα UAP, ένα νέο όρο που περιλαμβάνει τα μη ταυτοποιημένα ανώμαλα φαινόμενα και με τα όσα ακούστηκαν να είναι εξωπραγματικά. Pilots are reporting UAP at altitudes that appear above them at 40,000 feet. Making inexplainable maneuvers like right-hand turns and retrograde orbits or J-hooks. Sometimes these reports are reoccurring, with numerous recent sightings north of Hawaii and in the North Atlantic. Οι εμπειρίες και μαρτυρίες που ακούστηκαν χθες έχουν προκαλέσει την αντίδραση των γερουσιαστών, οι οποίοι ζητούν περισσότερη διαφάνεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα τελευταία περίπου 80 χρόνια υπάρχει ένα πρόγραμμα χρησιμοποίησης σκαφών εξωγήινης προέλευσης που έχουν πολύ προηγημένες τεχνολογίες, τεχνολογίες προχωρημένες κατά αιώνες πιο μπροστά από τις οποιασδήποτε τεχνολογίες της ανθρωπότητας, πάνε από 0 μέχρι δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα την ώρα μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Όπως εξήγησε ο κύριος Δανός, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στο στάδιο αξιοποίησης των τεχνολογιών που χρησιμοποιούν οι εξωγήινες μορφές, ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν κάτι ανάλογο σε ανθρώπινη μορφή, καθώς προκύπτει ζήτημα για την ασφάλεια της γης, αφού δεν μπορούν να τα πλησιάσουν.